Την πρώτη θέση στην παραγωγή κοκαίνης σε ολόκληρο τον πλανήτη εξακολουθεί να έχει η Κολομβία, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση ρεκόρ στις εκτάσεις όπου καλλιεργείται η κόκα. Οι παράνομες καλλιέργειες κόκας αυξήθηκαν κατά 17% σε σύγκριση με το 2017, ενώ η παραγωγική δυνατότητα για την παρασκευή κοκαίνης αυξήθηκε κατά 31%, φτάνοντας στους 1.379 τόνους, εκτιμόμενης αξίας 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος, δεν υπάρχουν μόνο περισσότερες καλλιέργειες, αλλά είναι πλέον πιο αποδοτικές, καθώς κάποιες ποικιλίες του φυτού είναι περισσότερο ανθεκτικές σε ασθένειες. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Ιβάν Ντούκε, έχει δεσμευθεί ότι θα καταστρέψει 1.400.000 στρέμματα παράνομων καλλιεργειών, ενώ αμφισβητεί τη στρατηγική του προκατόχου του Χουάν Μανουέλ Σάντος, που είχε άξονα την εθελοντική αντικατάσταση των παράνομων καλλιεργειών χάρη σε συμφωνίες με τους αγρότες.